Φίλοι μου, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ένα ακόμα βιντεάκι παραδοσιακού ξυρίσματος θα είναι. Και ευθύς αμέσως να δείξουμε τα προϊόντα μας που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναδείξει αυτό, η αλήθεια είναι. Los jabones de Josera, Cuacos, αν το προφέρω σωστά, από τον πασίγνωστο Ισπανό μας, έτσι είναι το σαπουνάκι μέσα. Πολύ ωραίο άρωμα, ασορτή με το aftershave του. Θα ξαναχρησιμοποιήσω τη μηχανούλα, την Razorock, την Mentor, με μία λεπίδα Nasset αυτή τη φορά, στην δεύτερη της χρήση, σε γένεια 5-6 ημερών. Πινελάκι το έχω εδώ και μουλιάζει το Razorock, το Tricolor, το συνθετικό. Δεν έβαλα preserve, δεν έβαλα τίποτα, θα ρίξω μόνο ζεστό νερό στο πρόσωπο. Και επειδή γράψαν πολλοί φίλοι στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε δείξει τα προράσω, μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, το άρωμα. Ήταν πολύ ωραίο το ξύρισμα, το σανταλόξυλο. Αλλά είχατε 3-4 άτομα που μου είπαν, είχαν απόλυτο δίκιο, ότι μετά η επιδερμίδα ήταν στεγνή, το post-shave του δηλαδή, και εμένα προσωπικά μου ήταν και ξερή η επιδερμίδα. Ναι, το λέω, γιατί είπαμε ότι πρέπει να λέμε τις αλήθειες και να λέμε το πώς λειτουργεί το κάθε προϊόν. Και όχι να λέμε ότι όλα είναι καλά και όλα είναι μια χαρά, είναι για τα λεφτά του, τίμια. Εμένα προσωπικά, στη δική μου την επιδερμίδα, στα δικά μου τα γένια, στο δικό μου το πρόσωπο, μου άφησε ξηρό δέρμα μετά το post-shave του. Οπότε χρειαζόμουν λιπαρότητα, που με άλλα σαπούνια, ας πούμε, πιο ακριβά να το πω, πιο ποιοτικά να το πω, δεν είχα τέτοιο θέμα. Δεν πάβει όμως να είναι τίμιο, έτσι, και σαν άρωμα και σαν γλίστριμα και προστασία, δόξα του Θεού, είχε. Αλλά στο δικό μου το πρόσωπο δεν θέλω να παρεξηγηθώ και να... γιατί έχει πολλούς φίλους. Οπότε έπρεπε να το αναφέρω και αυτό. Να δούμε. Νεράκι. Άλλο.
είμαστε κάπου εδώ. Θεωρώ. Λοιπόν, να ζεστάνω τη μηχανούλα για να δούμε. Να ευχηθώ καλές αποκρύες σε όλο τον κόσμο, να περάσετε καλά παιδιά. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα τώρα γίνεται, ανάβουν φωτιές, όργανα, κλαρίνα, ορχήστρες, πλατείες. Έχουμε μπόλικο πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πολύ καλό γλίστριμα. Όσο δε για τη μηχανούλα, τα πάμε και στο προηγούμενο. Εξαίσια. Πολύ πολύ ωραία. Με κάμποσα γέλια έτσι και σε δεύτερη χρήση να σετ και με κλειστού τύπου μηχανή για να δείτε ότι είναι αρκετά αποδοτική. Κάτω από τη μύτη μπαίνει καλά, παιδιά.
πολύ ωραίο και ευχάριστο στο πρώτο χέρι. Είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, παιδιά, πολύ καλή εταιρεία. Απίστευτη εταιρεία με απίστευτα αρώματα, με απίστευτο γλίστριμα, με απίστευτη προστασία. Ο Ισπανός, πολύ πολύ καλά σαπούνια, πολύ πολύ ποιοτικά σαπούνια, αλλά ακριβά. Για το δεύτερο. Λίγο τις άκρες που συνήθως μένουν. Μπελαλίδη Κασιμία. Τίποτα. Καταπληκτικό γλίστριμα, παιδιά. Άριστη προστασία. Καταπληκτικό γλίστριμα, άριστη προστασία.
λαμπρά. Εδώ, μας δάγκωσε. Λογικό είναι. Θα θες να είναι τελείως λίγο. Όπω παιδιά, άριστο. Θαυματουργή μηχανή. Θαυματουργή μηχανή, πολύ απλά. Θαυματουργή μηχανή. Απίστευτη. Πολύ γλυκιά, πολύ αποδοτική. Άριστο. Άριστο. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Θα πάρουμε λίγο και το που περίσσεψε. Το βάλουμε στα μούτρα μας, μην πάει καμένο. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά μου, να ξεπλύνω με κρύο νερό. Να κλείσουμε τους πόρους. Και είμαστε έτοιμοι για τα after save-ια. Αυτό ήταν. Έπρεπε να κάνω τώρα ένα βίντεο να προλάβω παιδιά, γιατί από αύριο ξεκινάω μέχρι την καθαρό Δευτέρα. Μεσημέρια, βράδια, δουλειά. Και δεν θα προλάβαινα. Θα είμαι μια από εδώ και μια από εκεί, οπότε θα ήταν δύσκολο. Και ένα σπυρί εδώ πέρα. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά, πολύ βαθύ ξύρισμα, προστατευτικό ξύρισμα, απίστευτη γλίστρα, απίστευτη προστασία, απίστευτη μηχανάρα.
χρησιμοποίησαμε το τρικολόρ, το Razor Rock, το πινελάκι το συνθετικό, την Razor Rock, την Mentor, την μηχανούλα με μία λεπίδα Nasset στην δεύτερη της χρήση και τελευταία, το σαπουνάκι μας με το After Shave Assorti ήταν το Quacos, ξαναλέω αν το προφέρω σωστά, από τον Ισπανό μας, Los Jambores de Josera. Αυτά, να βάλουμε και το After Shave. Κάντε like στο βιντεάκι, subscribe, πατήστε το καμπανάκι. Δεν έχει πολύ υνόπνευμα αυτό. Σχόλια, παρατηρήσεις. Τα γνωστά, τα ξέρετε. Όσο για το post-save του Ζωζέρα δεν χρειάζεται να πω κάτι. Είναι πασίγνωστα, τα έχουμε ξαναπεί, τα ξέρετε κι εσείς. Αφήσουμε το πρόσωπο να ηρεμήσει τώρα. Μπορεί να βάλω και ένα μπάλμ σε λίγο, έτσι για πιο πολύ τα χρειάζομαι εγώ. Λοιπόν, αυτά παιδιά μου από μένα. Αφήστε τα σχολιάκια σας, παρατηρήσεις σας. Και ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Μέχρι τότε, να προσέχετε και να είστε όλοι καλά. Γεια σας.